Ώρα 11 το πρωί. Ένας ηλικιωμένος αρχίζει να πυροβολεί στα τυφλά στην εφορία Αγίας Παρασκευής σκορπώντας τον δρόμο. Ο κόσμος σοκαρισμένος βγαίνει από το κτίριο της εφορίας της Αγίας Παρασκευής, όπου επί μια μισή ώρα έζησε έναν εφιάλτη. Πυροβολούσε συνέχεια, έκανε αυτό το μανιακό. Πόσες φορές πυροβόλησε? 5 φορές. Αυτός άρχισε να βρίζει, να φωνάζει για δικαιοσύνη, πυροβολούσε. Από ό,τι καταλαβαίνω, στην αρχή στον αέρα, γιατί δεν ακούγονταν σε τζαμαρίες, μετά τον τρίτο όμως περίπου πυροβολισμό, έριχνε σε τζαμαρίες. Ο 70χρονος μπήκε στο κτίριο της οδού Γούναρη γύρω στις 10.30 το πρωί και άρχισε να φωνάζει. Σε κατάσταση παροξυσμού, ο άνδρας πήγαινε σύμφωνα με τους αυτόπτες από τον δεύτερο στον τρίτο όροφο και ζητούσε κάποια έγγραφα. Όσοι τον είδαν, περιγράφουν έναν άνθρωπο με θολωμένο μυαλό που είχε ξεπεράσει τα οριά του. Σύμφωνα με όσα άκουσαν οι μάρτυρες, το πιθανότερο είναι ο ηλικιωμένος να είχε εξαγριωθεί επειδή είχε λάβει κάποιο ειδοποιητήριο κατάσχεσης. Μάλλον κάποιο χαρτί κατάσχεσης είχε και διαμαρτυρόταν για τους φόρους. Οι πιο δραματικές στιγμές για υπαλλήλους και πολίτες συνέβησαν στον τέταρτο όροφο, όπου ο 70χρονος άρχισε να πυροβολεί με την καραμπίνα που είχε μαζί του. Στον τέταρτο όροφο πυροβολισμούς ήταν ένας με μια καραμπίνα και χτύπαγε παντού. Και εμείς εγκλωβιστήκαμε. Και φωνάζαμε στον τέταρτο. Άκουσα ένα πυροβολισμό λίγο υπόκοφο στην αρχή, μετά φωνές και δυνατούς πυροβολισμούς. Ήταν τρομακτικό, τι να σας πω. Ευτυχώς οι σφαίρες του κυνηγετικού όπλου πήγαν στο ταβάνι και τους τοίχους και έτσι υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές στο κτίριο, χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Οι υπάλληλοι ταμπουρώνονται πίσω από τους γκισέδες και ο κόσμος απεγνωσμένα ψάχνει διέξοδο από τον όροφο. Τρομαγμένος ο κόσμος άρχισε να απομακρύνεται και οι πιο πολλοί βρήκαν καταφύγιο στην ταράτσα, τοποθετώντας μάλιστα έπιπλα μπροστά στην πόρτα ώστε να μην μπορεί να μπει ο δράστης. Όσοι δεν πρόλαβαν, όρμηξαν προς τα σκαλιά ή το ασανσέρ. Πρώτο μας μέλημα ήταν να καλυφθούμε οι υπάλληλοι, τουλάχιστον που ήμασταν κάπως πιο μακριά, πίσω από γραφεία ή πίσω από οτιδήποτε, διότι δεν ξέραμε τι έκβαση θα είχε το συγκεκριμένο περιστατικό. Κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο ένοπλος προσπάθησε να κρατήσει ομήρους εφοριακούς και να ταμπουρωθεί σε γραφείο της εφορίας. Μεγάλη δύναμη της αστυνομίας έσπευσε στο σημείο και απέκλεισε ολόκληρο το κτίριο. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να κινητοποιήσουν τον 70χρονο, να του πάρουν το όπλο και να τον συλλάβουν.